δύο παιχνίδια υπήρξε ένα ελληνισμό ανέκαθεν, αλλά υπήρξαν μέσα στον ιστορικό χώρο και χρόνο ως δύο συγκοινωνούντα παιχνίδια καθαρίκα. Όλοι την ήταν και τις αρετές που ο λαός μας εξαιτήρωνε μάτω όταν διακυβεζόταν από την κοινωνία του Παπαδόπουλου, που είχε ήδη συγχαρίσει την ελευθερία. Η πολεμική ανδρεία και στρατηγική σχήση ως τα βασικά χαρακτηριστικά της Παπαδόπουλου είναι μια πολύ σπαρταπολιτικών ενόπλων δυνάμεων. Ήταν, είναι και θα είναι η αδιάσπιστη ιστορική μάχη ενός προηγουμένου περιορισμένου με συνεχείς αγώνες και απερίγραπτε θυσίε προκειμένου να εξασφαλιστεί στου πολιτικέ η αξιοπρέπεια, η τιμή και η ειρηνοημερία, η δική και η πνευματική του ελληνισμού. Δεν είναι βέβαια τυχαίο ο συνδυασμό τη μάχη Παναγία με την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίε από τα βάθη των ιών και ειδικά σε όσο και ελευθερία βιώνουν σε όλε τι εκφάσει τη. Ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τη σκέψη και την ευλογία της τελικής μητέρας, όταν οι Μαρθενομάχοι και οι Σαλαμενομάχοι, αγωνιστές της ελευθερίας, ετοιμαζόταν να υπερασπιστούν την πατρίδα, τις οικογένειες, τις αξίες και τα δεδομένα τους, πάλι σε μια θεία γενική αμορφή όπως έπρεπε, η οποία ενάλλασε το ελληνικό βαθμό της ελιάς με το βάη του ό,τι έφερε το άλλο. Από την εποχή λοιπόν των ομιλικών εποχών που συνδυάζουν την καταγραφή της πρώτης ελληνικής στρατηγικής επιχείρησης, με την πρώτη λογοτεχνική έκταση του ελληνικού πολιτισμού, η οποία μάλιστα παραμένει εξεπέραστη ως τις ημέρες μας, ο ελληνισμός έδωσε αμέτρητες φορές τον αγώνα για υπέρδρομο και σύνολο. Το ελληνικό αίμα που έγραψε το πεδίο της τιμής ήθελε πάντα για την προάσπιση συγκεκριμένων αξιών, που στο σύνολό τους διαμόρφωσαν με την πάροδο των αιώνων της επιμέρουσης της γνώσης αυτού που σήμερα αποκαλούν άνθρωπο και ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό ίσχυε για τέσσερις χιλιετίες. Από την εποχή των πόλεων κρατών θεσπίστηκε και η θητεία ως παρόμετρο κοινωνικής και πολιτικής αναγνώρισης των δικαιωμάτων που πολείται έως τους ταραγμένους τρόπους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και από τους συνεχείς αγώνες εναντίον του ξένου κατακτητή των νεότερων χρόνων έως το έτος του 40. Αλλά και μέχρι την πιο σύγχρονη εποχή, όταν έλεγχες μαχητές έχεις ανάλογα δρόμους εναντίον του τύπου της Βολέας και την Καλαμάνισσο, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στάθηκαν πάντα εντάξεις καλέσματος της ιστορίας. Σήμερα, στις αρχές της τρίτης χιλιετίας μετά Χριστόν, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναδηλώσει και μετασχηματίσει σε σωστή δράση τις ισορροπημένες εμπειρίες της πολυσχεδούς εκ του παρελθόντος αποτελούν χώρο με πολλαπλές υποστάσεις. Η γενική τους αποστολή είναι βέβαια να συμβάλλουν στην αποκοπή κάθε μορφής ένοπλης επίθεσης εναντίον της χώρας μας. Πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης πρέπει να εξασφαλίσουν την ενεργειότητα του πολιτικού. Και αυτό που είναι έτοιμοι να πράξουν σε κάθε στιγμή και θα το πράξουν όπως επιβάλλει χάρη στο ψηλό πρόβλημα, στην προσήλωση και στις αξίες του πολιτισμού, στην άρτη εκπαίδευση και στον εξοικονομισμένο πολιτισμό και εξοπλισμό. Σήμερα ζούμε σε ένα διεθνέ σύστημα με δεδομένα γεωπολιτική σχεδίαση, καθώς και με νέες πολλές απειλές για την ασφάλεια, την ευημερία και την ειρήνη, όπως είναι η διασπορά βιολογικών χημικών όπλων, λάθρο μετανάστευση, διεθνές οργανωμένων. Στο γνωστό κλίμα μας άρχιες οριοθετείται από τον Κάφκασο, τα Βαλκάνια και μέσα Ανατολή, οι ένοπλες δυνάμεις μας καθιστούν την Ελλάδα όχι μόνο ουσιαστικό παράγοντα, αλλά και εκπίπτουν τώρα προς μια ευρύτερη πολιτική συσφίξη των σχέσεων μεταξύ των λαών, μέσα από την προώθηση των αρχών του δικαίου και του ανθρωπισμού. Σε σταθερή συνεργασία και με άλλες ενισχύσεις εθνικής ισχύως, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν πλέον στην χώρα μας πρώτου μεγέθους παρουσία στον διεθνή χώρο, όπου πρώτον την καθιστούν επίφοβο παράγοντα για όποιον αντιμετωπιστεί την αγκαιρεότητά της, αλλά και αξιοσύνδετο σήμα που πρόκειται να αρμονίσει τρόπους αυτή για εξασφάλιση ενός ανθρωπινού περιβάλλοντος, ειρήνης και ασφάλειας. Δεύτερον, τις προσδιορίσουν το γεωστρατηγικό ειδικό βάρος που χρειάζεται μια χώρα για να αποτείνει ισότιμο εταίρο των μεγαλύτερων στρατηγικών και πολιτικών συμβασμισμών της ελληνικής μας. Τρίτον, τις προσφέρουν τη δυνατότητα να γίνει φορέας της ελληνικής και του πολιτισμού σε παγκόσμια κλίμακα χάρη στις νέες τεχνολογικές μεθόδους και τη νέα δομή που χαρακτηρίζουν τις διακρατικές σχέσεις της εποχής μας. Στη συνισταμένη όλων αυτών των συνιστοσών, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αποτελούν σήμερα ουσιαστικό παράγοντα για την υπεράσπιση του ανθρωπισμού σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, τόσο στα Βαλκάνια όσο και πέρα από αυτά, όπως το κέρας της Ανατολικής Αφρικής, Έλληνες αξιωματικοί πολίτες συμμετείχαν τα τελευταία χρόνια και συμμετέχουν ακόμα σε διάφορες ανθρωπιστικές αποστολές. Είναι βέβαια ευνόητο ότι ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων δεν εξαρτάται μόνο στο πεδίο
της προάσπισης εθνικών συνόρων και της υποστήριξης των εξωτερικών σχέσεων της χώρας. Αλλά επεκτείνεται και στο εσωτερικό σε ένα γρήγορο φάσμα κοινωνικών τομέων και καταστάσεων. Η αντιμετώπιση εντάκτων αναγκών, η υποστήριξη του οικονομικού συστήματος της χώρας, η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, στη διάδοση του πολιτισμού, στην τεχνολογική και επιστημονική έρευνα, είναι μερικές μόνο από τις περιπτώσεις όπου οι ένοπλες δυνάμεις αποδεικνύονται καθημερινά από τα σχέδια της ίδιας του εθνικού μας δυναμικού. Τούτες τις ώρες είναι ίσως καλύτερες για να αντιδράσουμε όλοι μαζί τον απόϊχο που άφησαν πίσω τους χιλιάδες μαθητές της ελευθερίας, της ιστορίας και ταυτόχρονα να αγκαλιάσουμε με τη σκέψη μας όλο εκείνο το έψιμο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων που και τα σύνορα της πατρίδας που φυλάει με αναπάντηση, αλλά και μια αποθυσία συμμετέχει στην αναγκή του αυτοκριστικές αποστολές όπου κυματίζει η ελληνική σημαία. Αυτό το δυναμικό του λαού μας είναι εκείνο που αγαπά.